Παρά την περίοδο εκτόσεων, η αγορά της Θήβας φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εμπόρων. Θετικοί οι καταστηματάρχες στην κατάργηση των ενδιάμεσων εκτόσεων, αφού μπερδεύουν τους καταναλωτές και δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό, τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θήβας, Βασίλης Γκέλης. Η αγορά στην πόλη μας δυστυχώς δεν έχει κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, και αυτό διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές και φωνάζουμε εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει έλλειψη σε διαθέσιμο χρηματικό ποσό του καταναλωτή να καταναλώνει, να αγοράσει με αυτά που του μένουν στο πορτοφόλι, καλύπτει μόνο τις άμεσες ανάγκες διατροφής και ενδεχομένως σε κάποια κάλυψη των παγίων του. Δυστυχώς, όπως είπατε, έχουμε ξεκινήσει τις εκπτώσεις, έχουμε ακόμα ένα μήνα. Οι συνάδελφοί μου κάνουν τις εκπτώσεις εκείνες που μπορεί ο καθένας, ανάλογα με τη τιμή της αγοράς του. Βέβαια, όπως είπαμε, ο καταναλωτής περνάει μια δύσκολη περίοδος και μαζί με αυτόν και εμείς. Κατάργηση ενδιάμεσων εκτόσεων, λοιπόν, φαίνεται να γίνεται από την νέα σεζόν πλέον. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος Θήβας, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, αλλά και τα υπόλοιπα όργανά μας, δευτεροβάθμιο και τετροβάθμιο, η Ομοσπονδία στην οποία ανήκουμε, αλλά και η ΕΣΕΕ, πάγιο αίτημά μας είναι οι εκπτώσεις να καταργηθούν, γιατί δημιουργούν σαφέστατα και πρωτίστως αθέμητο ανταγωνισμό, για τον λόγο ότι ακόμα και κάποια ποσοστά εκπτώσεων 50, 60 και 70% που επί της ουσίας δεν υπάρχουν, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Απλά μαθηματικά δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση από την τιμή της αγοράς ή από την τιμή της πώλησης. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πάγιο αίτημά μας οι ενδιάμεσες εκπτώσεις να καταργηθούν. Δεν αποσκοπούν οι εκπτώσεις ως προς τους συναδέλφους και τα καταστήματά μας σε κάποιο βαθμό, δεν μας βοηθάνε. Εμείς θεωρούμε ότι η αγορά πρέπει να αυτοικανοποιηθεί μόνη της, ο κάθε συνάδελφος να κάνει εκείνες τις προσφορές όλο τον χρόνο κατά το δοκούν και όσο μπορεί, γιατί οι εκπτώσεις ορίζουν ένα συγκεκριμένο διάστημα όπου ο καταναλωτής μπερδεύεται επί της ουσίας και λόγω αθέμητου ανταγωνισμού την χάνει να πηγαίνει σε χαμηλό ποιοτικό αγοράς προϊόντων και ενδεχομένως και σε λάθος αγορά προϊόντων. Άρα καλύτερα προσφορές λοιπόν και όχι εκπτώσεις. Ναι, θεωρούμε ότι οι έμποροι έχουμε εκείνη την ικανότητα να δούμε και να κάνουμε όλο το χρόνο. Μα ούτως ή άλλως κάνουμε όλο το χρόνο προσφορές. Δηλαδή, άμα μπείτε στα καταστήματά μας, θα δείτε ότι ο κάθε έμπορος προσπαθεί να πουλήσει και προσπαθεί να το πουλήσει στην καλύτερη δυνατή τιμή, ώστε και εκείνος να κερδίσει αλλά και να ικανοποιήσει τον πελάτη. Πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλω να ευχαριστήσω τους εμπόρους της Θήβας που τηρούν τους νόμους και των εκπτώσεων αλλά και της αγοράς.